Εγκαινιάστηκε το πρωί του Σαββάτου η θερμοκηπιακή μονάδα στο Δήμο Νέστου στην περιοχή του Ερατινού από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου. Πρόκειται για μια θερμοκηπιακή μονάδα καλλιέργειας καλοπιστικών φυτών, μια επένδυση που υλοποίησε η ελληνογερμανική ηθυγατρική εταιρεία της γερμανικής Selecta One. Η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ΔΕΗ Νέστου για τη διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου στο Ερατινό για χρήση της γεωθερμίας, αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει από το Υπουργείο την παραχώρηση μιας έκτασης 60 στρεμμάτων έναντι μισθώματος. Το έργο με τίτλο «Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου Ερατινού Χρυσούπολης Καβάλας» εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης περίπου 8,5 εκατομμύρια και ίδια συμμετοχή 250.000. Αντικείμενο της πράξης είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος μεταφοράς θερμικής ενέργειας για αγροτική χρήση, δηλαδή προήμανση αγροτικών προϊόντων και εκμετάλλευση θερμοκηπίων. Από δύο νέες παραγωγικές γεωτρήσεις με τους θερμικούς σταθμούς και δίκτυα διανομής και μια νέα γεώτρηση επανεισαγωγής για την επιστροφή του γεωθερμικού ρευστού στον ταμιευτήρα. Το 2013 υπογράφηκε σύμβαση από τον τελικό ανάδοχο την εταιρεία Δυναμική ΑΕ, τον κύριο Δόντι, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήταν συνεπέστατος στους χρόνους, ώστε να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες κατασκευής. Η επιχείρηση στήθηκε μεσούσης της κρίσης και δίνει σήμερα το ενακτήριο λάκτισμα λειτουργίας σε μια χρονική στιγμή που στην κυβέρνηση εκτιμούμε ότι είναι ζήτημα ελάχιστου χρόνου η οικονομία της χώρας μας να περάσει στη βάση της ανάκαμψης μετά από μια επταετία ύφεσης. Δεύτερον, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που βάζει σε συνεργασία Έλληνες και ξένους επενδυτές και πέραν των άλλων δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και προτροπής στο διεθνή επενδυτικό παράγοντα και τις αγορές. Τρίτον, οι τεχνολογίες και η τεχνογνωσία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στην καινοτομία. Αρκεί να αναφέρομαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι 3 με 4 εταιρείες στον κόσμο χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία. Είναι σημαντική η σημερινή εκδήλωση για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συμμετέχω στα εγγένεια μιας νέας δυναμικής επιχείρησης η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιας επιχείρησης προσανατολισμένης στις εξαγωγές η οποία απασχολεί ήδη ένα σημαντικό επιστημονικό, εργατικό, δυναμικό και συμβάλλει στη λειτουργία της, με τη λειτουργία της στην τοπική οικονομία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει κάνει μια σημαντική επιλογή αυτή της καινοτομίας, επενδύοντας στην σύγχρονη τεχνολογία και με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή μας, όπως είναι η γεωθερμία. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας αποτελεί για μας στρατηγικό στόχο. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την τελετή των εγγενείων, πραγματοποίησε περιοδία στις εγκαταστάσεις του θερμοκηπίου στο Ερατινό του Δήμου Νέστου. Όλα εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι. Εδώ είναι όλα υπόγεια, δεν υπάρχει τίποτα υπέρβιο. Και οι σωλήνες άρδευσης και οι σωλήνες θέρμανσης είναι υπόγεια. Έχουμε 800 χιλιόμετρα σωλήνες εδώ. Η περιοδία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή της Καβάλας, όπου συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος.